Μαστίζει ακρίβεια τα ελληνικά νοικοκυριά με τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τη να μην είναι επαρκή για να δώσουν μια ανάσα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τη ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν τον υπολογισμό του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, απόδειξη τη ακρίβεια που σαρώνει το εισόδημα των καταναλωτών είναι ότι από το 2021 μέχρι σήμερα. Τα είδη διατροφή έχουν αυξηθεί κατά περίπου 37%, ενώ η μείωση τη δαπάνη υπολογίζεται σε περίπου 10%. Αλλά το ποσοστό ποικίλει με την κατηγορία του τροφίμου. Για παράδειγμα, οι αγορέ σε φρούτα μειώθηκαν κατά 12%, σε λαχανικά κατά 11%, σε όσπρια κατά 15% και σε ελαιόλαδο κατά 10%. Οι αγορέ έτοιμων γευμάτων αυξήθηκαν κατά 23% το 2022 σε σύγκριση με το 2021. Η αύξηση αυτή αφορούσε όλες τις κατηγορίες έτοιμων γευμάτων με τα κατεψυγμένα να καταγράφουν την υψηλότερη αύξηση με 29%. Στην περίοδο Ιουλίου 2022-Ιουλίου 2023, ο σορευτικο πληθωρισμός τα είδη διατροφής ήταν 29,9%, που φαίνεται ότι οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης κατά 8%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται νέες αυξήσεις στα βασικά είδη.